Το Πάσχα μας έβρισκε πάντα στο Τσιπίδο, στο σπίτι της γιαγιάς Άννας. Το πρωί, χουζουρεύοντας το κρεβάτι, θαύμαζα τις φίδες με τις οποίες ήταν φτιαγμένο το ταβάνι από επιδέξιους τεχνίτες τόσα χρόνια πριν. Οι φίδες είναι δοκάρια από είδος κέδρου που στηρίζουν μικρά κλαδιά, φύκια και χόρτα. Η γιαγιά Άννα ξυπνούσε νωρίς, έκανε προσευχή, λιβάνιζε και μνημόνευε υπέρ υγείας όλα τα παιδιά και τα εγγόνια της. Καλούσε τον πατέρα Φιλόθεο από τη Λογκοβάρδα όπου ήταν ηγούμενος να έρθει εγκαίρος να την εξομολογήσει μέσα στο μικρό δωματιάκι της για να κοινωνήσει το Πάσχα. Τη Μεγάλη Πέμπτη ετοίμαζαν γλυκά, έβαφαν αυγά και εκείνη την ημέρα η γιαγιά έφτιαχνε ζυμαρένια καλαθάκια που είχαν στη μέση ένα κόκκινο αυγό για να τα μοιράσει στα εγγόνια της που τα περιμέναμε με μεγάλη χαρά για να τα κρεμάσουμε στον τοίχο. Κάποια πρωινά πηγαίναμε στη Ρεματιά να μαζέψουμε λουλούδια και μυρσινιές που άρεσαν στη γιαγιά γιατί συμβόλιζαν την επιστροφή των ξενιτεμένων. Ένας από τους γιους της ο Μανώλης ήταν αγνοούμενος από τα Δεκεμβριανά και όλη η οικογένεια ήλπιζε ότι κάποια μέρα θα γυρίσει και πάντα τον περιμέναμε. Εγώ και η αδελφή μου πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή θα ανοίξει η πόρτα και θα μπει ο θείος ο Μανώλης. Αυτή η προσμονή και η ελπίδα ίσως είναι η αιτία που δεν ήθελα να αποχωριστώ το ραδιόφωνο που το είχε χρησιμοποιήσει με κίνδυνο της ζωής στα χρόνια του πολέμου. Το σπίτι της γιαγιάς μου είναι πολύ παλιό. Χρονολογείται το 1608, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα το όνομα του πρώτου ιδιοκτήτη. Τις καθημερινές τρώγαμε στην κουζίνα, αλλά στις μεγάλες γιορτές και στις χαρές ανοίγαμε τη μεγάλη σάλα. Εκεί βρίσκεται η μικρή πόρτα που επικοινωνούσε με το υπόλοιπο σπίτι με αρκετά σκαλοπάτια. Από αυτή την πόρτα ο Οθωμανός Πασάς που εισέπρατε τους φόρους ανάγκαζε τους ατίθασους πληρωτές να σκύψουν για να τον προσκυνήσουν παρά τη θέλησή τους. Σε αυτή τη σάλα ήταν ευπρόσδεκτοι όλοι και όλοι έφταναν ευδιάθετοι και με χαμόγελα διότι ήξεραν ότι θα περάσουν ωραία. Η μουσική από τη χαβάγια του πατέρα μου γέμιζε το σπίτι παρακινώντας τους να χορέψουν. Εξουθενωμένοι από το χορό έφευγαν αργά το βράδυ και η σάλα έμενε με τον απόϊχο της μουσικής και του γλεντιού βρίσκοντας επιτέλους την ησυχία της.